Ένα πρώτο σχόλιο είναι η Αγία Σοφία. Μου έκανε τρομερή εντύπωση όλο αυτό το σκηνικό γύρω από την Αγία Σοφία. Σαφώς έχει ένα μεγάλο μια πολύ μεγάλη συμβολική σημασία για τους Ισλαμιστές. Το γεγονός ότι μετέτρεψε ο Ερντογάν από μουσείο σε τζαμί πάλι παίζει το ρόλο του. Αλλά να επικεντρωθούν όλες οι εορταστικές εκδηλώσεις του νικητή Ερντογάν γύρω από την Αγία Σοφία είναι κάτι που προδίδει μια ευρύτερη αντίληψη. Δηλαδή, χθες είχα την αίσθηση ότι την κατακτήσαμε για τρίτη ή για τέταρτη φορά. Μάλιστα. Την Αγία Σοφία. Και χθες ήταν και 29 Μαΐου, κύριε Συρίγο. Ήταν και 29 Μαΐου χθες, αυτό το που λέω. Έχει τον ιδιαίτερο συμβολισμό για την ημέρα αυτή. Γι' αυτό το λέω. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, συμβολίζει, δείχνει συμβολικά ποια θα είναι η αντίληψη του Ερντογάν γενικότερα για τις εξελίξεις την επόμενη μέρα. Βλέπει τον εαυτό του καθαρά ως συνεχιστή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι η τελευταία του θητεία ως Προέδρου. Εκτός αν ξαναλλάξει το Σύνταγμα, που δεν το νομίζω, αλλά είναι η τελευταία του θητεία. Το κακό είναι ότι στις τελευταίες θητείες πολλές φορές κάποιος έχει την αίσθηση ότι συναλλάσσεται με την ιστορία απευθείας. Γι' αυτό είναι πολύ επικίνδυνο να συναλλάσσει απευθείας με την ιστορία. Επομένως, έχουμε μία σειρά από αρνητικά στοιχεία. Το πιο εθνικιστικό κοινοβούλιο της Τουρκίας, 20% τουλάχιστον ακραίοι εθνικιστές. Το πιο ισλαμικό κοινοβούλιο της Τουρκίας, 40% ισλαμιστές. Το πιο μία επίσκεψη στην Αγία Σοφία με ιδιαίτερο συμβολισμό λόγω και της ημέρας. Νομίζω ότι ο Ερντογάν προετοιμάζεται για αυτό που ίδιος αποκαλεί Τουρκία του επόμενου αιώνα. Ο αιώνας της Τουρκίας, λέει, είναι ο επόμενος αιώνας. Αυτό θα το δούμε στην πράξη να εξελίσσεται το επόμενο χρονικό διάστημα. Σε άμεσο στάδιο, εκείνο που έχει μπροστά του είναι τη Σουηδία, την ένταξη Σουηδία στο ΝΑΤΟ, την οποία θα προσπαθήσει να διαπραγματευτεί πολύ σκληρά με τους Αμερικανούς, προσπαθώντας να ανταλλάξει όποιο αντάλλαγμα μπορεί. Ήδη ξεκίνησε σχετικά με τα F-16. Ο Αμερικανός πρόεδρος Biden, μιλώντας χθες σε δημοσιογράφους, ανέφερε ότι ο Ερντογάν του ζήτησε συμφωνία για τα F-16 για να επιτρέψει να προχωρήσει η ιστορία με τη Σουηδία.